προμήθειά του, κατά την άποψή μου, γίνεται πολύ εύκολα, καλώντας το 2-3-10-4-70-100. Και αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να το προμηθευτεί, καλώντας το νούμερο αυτό, μπορεί να του σταλεί με courier στο σπίτι. Να παρακαλέσω μόνο για το εξής, ότι αν αυτές τις τελευταίες μέρες έχει παρουσιαστεί ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, είναι εξαιτίας κάποιων προβλημάτων που έχουμε σε θέματα ιού στα λογισμικά μας, το οποίο όμως το έχουμε αντιμετωπίσει και όλα είναι καλά. Ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή τι αναπαίνετε, είναι 15.000 ημέρα, πού έχετε προβλέψει ότι θα πρέπει να φτάσει? Κοιτάξτε, δεν έχουμε όριο σε αυτό, ούτε έχουμε προβλέψει. Για μας η υπηρεσία αυτή έχει δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να μπορέσει να ικανοποιήσει τους χρήστες και να περνάνε από τους σταθμούς διοδίων. Η άποψή μας είναι ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε ακόμη και τις 15.000 και να φτάσουμε στους 30.000 συνδρομητές. Μέχρι πότε? Δεν έχουμε όριο, δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Και το κόστος θα μας πείτε λίγο. Ναι, το κόστος, ευχαρίστως. Δεν υπάρχει κόστος αγοράς του πομποδέκτη. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία τοποθετεί κάποιος στον πομποδέκτη είναι χρήματα τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις διαλεύσεις τους. Άρα είναι εντελώς free. Η Εγνατία είναι ένας οριζόντιος άξονας και κινούνται σε αυτόν επαγγελματίες, οδηγοί φορτηγών κτλ. Από άλλες χώρες. Αυτοί από πού προμηθεύονται το, γιατί ενδεχόμενα και για αυτούς υπάρχει ενδιαφέρον? Ναι, εμείς όσον αφορά τουλάχιστον τους δικούς μας πομποδέκτες, έχουμε υπερθόμαστε σε επαφή με τέτοιους πελάτες, μας καλούν και τους στέλνουμε ταχυδρομικά τους πομποδέκτες. Φαντάζομαι τώρα ότι με την εξέλιξη που θα έχουμε και στα υπόλοιπα σημεία εξυπηρέτησης των συνδρομητών, διότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία σημεία, δηλαδή ένα στα Μάλγαρα, ένα στο σταθμό διοδίων Θεσσαλονίκης και ένα στα κεντρικά μας γραφεία στη Θέρμη, και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν άλλα 5 σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών που θα είναι στα σύνορα. Θεωρώ ότι τα σημεία αυτά θα εξυπηρετήσουν περισσότερο, ειδικά αυτούς τους χρήστες. Ευχαριστούμε. Ο ποδέκτης φορτίζει αποκλειστικά, ο ποδέκτης θα φορτίζει αποκλειστικά στην Εγνατία και μετά θα μπορεί να πληρώνει μέσα από τον συγκεκριμένο ποδέκτη σε όλο.